καλύτερες εμφανίσεις και η προηγούμενη ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Όπως είχαμε πει πάλι με 10 παίκτες, καταφέραμε να γυρίσουμε ένα παιχνίδι. Σήμερα δείξαμε πάλι, τα παιδιά δείξαν πολύ διάθεση. Είναι βασικό αυτό θέμα στο τέλος της περιόδου να δείχνεις τέτοια θέληση. Καταφέρανε και ισοφαρίσανε πάλι ένα παιχνίδι το οποίο είχαν προηγηθεί ο Ιάλισσος. Δείξανε πολύ μεγάλη αγωνιστική πειθαρχία, πολύ θέληση, δημιουργήσαν ευκαιρίες, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, είχαμε ένα δοκάρι, τελικά καταφέραμε, σοφαρίσαμε και χάσαμε και κάποιες ευκαιρίες να κερδίσουμε το παιχνίδι. Εμείς κοιτάζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, να τελειώσουμε όπως σας είπα τη σειρά των αγωνιστικών στα μπαράζ με μία νίκη. Δεν πειράζει, η ομάδα του Ιάλισσου είναι πολύ καλή ομάδα. Η ισοπαλία αυτή μας δίνει καλύτερη διάθεση, η οποία εξαρτάται από τους ποδοσφαιριστές. Βλέπω ότι δίκαια κατάφερε και ανέβηκε. Ήταν η δεύτερη χρονιά που παίζει στα μπαράζ. Είχε περισσότερη εμπειρία γενικά σε όλα τα θέματα. Ήταν μια πολύ οργανωμένη ομάδα και μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό δεν μπορώ να ξέρω. Θα κάνουμε κάποιες συζητήσεις με τους ανθρώπους. Εξαρτάται οι στόχοι που υπάρχουν και στους δύο, και στο σωματείο και σε μένα. Πάντως θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ό,τι και να γίνει, είτε μείνω είτε φύγω από την ομάδα του Αγίου Στεφάνου. Πέρασα καλά τα δύο χρόνια που ήμασταν εδώ. Με δύο χρονιές, τη μία χρονιά η ομάδα να χάσει στα σημεία την άνοδο, στα μπαράζ. Μάλλον στα μπαράζ, όχι την άνοδο. Και τη δεύτερη χρονιά να καταφέρουμε να πάρουμε τον Νταμπ, που είναι το πρώτο που παίρνει η ομάδα στην Εψανά. Όσο υπάρχει Εψανά, η πρώτη ομάδα είναι ο Άγιος Στέφανος που πήρε το Νταμπ. Και να πάμε στα μπαράς και να πάρουμε κάποιες εμπειρίες.